Καλώς ορίσατε στο σημερινό Future Talk Special. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Θεόδωρο Λουκαΐδη, Director General του ΙΔΕΚ. Σήμερα στο Special Episode μας θα μιλήσουμε για τη συνεισφορά του ΙΔΕΚ, τα προγράμματα γέφυρα, συγκεκριμένα τα τέσσερα parts του προγράμματος γέφυρα, τι περιλαμβάνουν. Και ακολούθως θα δούμε και ερωτήσεις τις οποίες λάβαμε από τον κόσμο τις προηγούμενες μέρες για να τις ρωτήσουμε σήμερα. Οπότε, Θεόδωρο, καλώς όρισες. Στο πρώτο σου Future Talks. Όντως, ευχαριστώ για την πρόσκληση και μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, αλλά και με το ευρύτερο κοινό. Εννοείται. Να κάνω μια παρένθεση ότι ευρεθήκαμε πριν 9 μήνες και συζητούσαμε για τη δράση του ΙΔΕΚ και το όραμα σου και σε έναν τον Νικόλα του Μαστρογιαννόπουλου, του Chief Scientist, τι θέλετε να κάνετε. Και οφείλω να πω ότι 9 μήνες μετά ήρθες πίσω με results. Οπότε να ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε συγγνώμη, με το πρόγραμμα Γέφυρα, να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα παράλληλα δοθήκαν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε 85 εταιρείες. Αν θέλεις πες μας λίγο για τον και μετά προχωρήσουμε στα προγράμματα. Καταρχήν να πω ότι ανακοινώσαμε τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα, τα προγράμματα Γέφυρα με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια. Αυτό είναι απλά η αρχή. Είμαστε στη διαδικασία, στα αρχικά βιοστάδια, να σχεδιάσουμε τη νέα προγραμματική για το 2021-2027. Όπως είπα πριν, είναι μια αρχή στο τι έπεται όσον αφορά τη νέα προγραμματική. Όπως είπες, τα τελευταία χρόνο διαθέσαμε πέραν των 20 εκατομμυρίων μέσω των προγραμμάτων καινοτομίας, έλαβα χρηματοδότηση 85 εταιρείες, είτε νεοσύστατες, είτε mature startups, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα να καινοτομήσουν για να φέρουν προϊόντα, υπηρεσίες στη διεθνή αγορά. Είναι σημαντικό αυτός ο διεθνής προσανατολισμός, τον οποίο χρειαζόμαστε, όντας και μικρή χώρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να εξάγουμε προϊόντα, υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, τεχνολογίες αιχμής, και να μπορέσουμε να επωφεληθεί η οικονομία αλλά και η κοινωνία της χώρας μας. Πολύ σημαντικό σημείο το τον. Είχε μας το πει και στα Αυριάννα Κοφτερός στο πρώτο επεισόδιο του Future Talks ότι θέλει σε μερικά χρόνια για αρχή να έχουμε 5% του ΑΕΠ της Κύπρου που είναι exportable technology. Οπότε, we share this vision and we hope for it. Οπότε, μπαίνοντας στο κομμάτι του γέφυρα, χωρίζεται σε τέσσερα προγράμματα, τέσσερα μέρη, συγγνώμη. Τις νησίδες αριστείας, την έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής και την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας. Οπότε, να μιλήσουμε για το καθένα ξεχωριστά, να μας κάνεις guide through και μετά να δούμε το impact τους. Οπότε, ξεκινούμε από τις νησίδες αριστείας. Ναι. Όπως είπες, είναι τέσσερα προγράμματα. Το πρόγραμμα νησίδες αριστείας με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια. Εκεί βεβαίως υπάρχουν τέσσερις τομείς. Ο τομέας των επιστημών ζωής με 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι φυσικές επιστήμες και μηχανικοί όπου διατίθονται και πάλι 4 εκατομμύρια ευρώ. Και 2 εκατομμύρια στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί ο τομέας της έρευνας, να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η επιστημονική αριστεία, ούτως ώστε να συνεχίσει η παραγωγή καλής γνώσης που παράγεται ήδη στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά μας κέντρα. Το πρόγραμμα έρευνας στις επιχειρήσεις έχει προϋπολογισμό ύψους 3,6 εκατομμύρια. Δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις της χώρας να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν στην έρευνα και ανάπτυξη, σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, μέσα από την οποία παράγονται ή δημιουργούνται οι δυνατότητες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και ως εκ τούτου τις κάνουν και πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Το proof of concept, η διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας τεχνογνωσίας, όπως την λέμε στα ελληνικά, έχει η πρώτη πρόσκληση για προϋπολογισμό του ύψους 0,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό βεβαίως σε μεταγενέστερο στάδιο σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Η αποσκοπή στο να δώσει ακριβώς την ευκαιρία αυτής της καλής γνώσης που παράγεται
να εφαρμοστεί, να διερευνηθούν οι βιομηχανικές της εφαρμογές ως πρώτο βήμα για τη μεταφορά γνώσης. Και βεβαίως το τελευταίο το πρόγραμμα, το τέταρτο, το πρόγραμμα εμπορικής αξιοποίησης, έχουμε διαθέσει 400.000. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα η καλή έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια μας, να διαχέεται προς την αγορά με στόχο την εμπορική αξιοποίηση, με ωφέλη και για την οικονομία και για την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό έχουμε συνάψει και συμφωνία με τον εγνωσμένο φήμης εμπειρογνώμονα μεταφοράς γνώσης Tom Hogarth, ο οποίος θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα αυτό, ούτως ώστε να υποστηρίξουν ακριβώς αυτή τη μεταφορά γνώσης και την εμπορική αξιοποίηση της. Ναι. Οπότε αν αποσκοπεί εκεί. Okay. Να μου επιτρέψεις να προσθέσω ότι πέραν των προγραμμάτων γέφυρα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, έχουμε επίσης ανακοινώσει το πρόγραμμα Proof of Concept για τους υδρογονάνθρακες με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, τα οποία είναι από εθνικούς πόρους και έχουν ως στόχο την διερεύνηση εφαρμογών τεχνολογίας τεχνογνωσίας στον τομέα των υδρογονάνθρακων. Okay. Θέλω να πάω πίσω στο σημείο να ξεκινήσουμε από τις νησίδες αριστείας. Βλέπουμε ένα transition, να το πω έτσι, προς το applied research, την εφαρμοσμένη έρευνα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στον κόσμο είναι το Stanford, βέβαια, αλλά έχει και άλλα πολλά πανεπιστήμια τα οποία κάνουν commercialize την έρευνα που βγαίνει και μπορούν να κάνουν την τεχνολογία ως exportable product. Οπότε, από ό,τι γνωρίζω, τούτο δεν ήταν κάτι που είχαμε στην Κύπρο ανέκαθεν. Και με τούτα προγράμματα μπορούμε να δυναμώσουμε το commercialization, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κύπρο έχουμε πάρα πολύ καλά επίπεδο έρευνας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα ευρωπαϊκούς δείχτες, στο European Innovation Scoreboard. Έχουμε καλή γνώση που παράγεται. Εκεί που είχαμε αδυναμίες είναι στην εμπορική της αξιοποίηση. Yeah. Οπότε θα έλεγα ότι ενώ υπάρχει αυτή η έρευνα και υπάρχουν και η διερεύνηση της και ήταν κάτι το οποίο το Ίδρυμα υποστήριζε μέσα στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής του Restart, εκεί που χρειάζεται να επενδύσουμε πλέον είναι στη μεταφορά της γνώσης και την εμπορική αξιοποίηση. Άρα, νομίζω εκεί που αναφέρεσαι, ακριβώς στην εμπορική. Στο commercialization. Την έρευνα, αν είχαμε την, και δοθήκαν και πολλά κονδύλια την τελευταία 20 ετία, έχουμε αξιόλογους επιστήμονες, αλλά το κομμάτι του commercialization για την Κύπρο είναι κάτι νέο. Δηλαδή, που να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε την τεχνολογία ή μέσω licensing ή σαν μέσω άλλων τρόπων. Ή για spin-outs. Ναι, για spin-outs βεβαίως στο εξωτερικό. Και πάνω σε τον το κομμάτι, να σχολιάσουμε λίγο πάνω στο Tom Hockaday, ο οποίος εντάξει, είναι ένας από τους πιο γνωστούς στο χώρο, συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Oxford, που εδώ έχουμε το κομμάτι των λεγόμενων knowledge και technology transfers από τα πανεπιστήμια στη βιομηχανία. Και κάτι που είδαμε παράλληλα να γίνεται, ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα, είναι οι Cambridge Consultants, the other place, όπως το ονομάζουν στο Oxford. Οπότε οι Cambridge Consultants στη δεκαετία του 60 ήθελαν να βοηθήσουν, να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου για να κάνουν revive την αγγλική βιομηχανία και σιγά σιγά ξεκινήσαν να φέρνουν τούτο το technology από πανεπιστήμιων έξω και χτιστήκαν εταιρείες όπως την Acorn Computers, όπως την ARM, όπως η Cambridge Radio που έκαμε το Bluetooth, αν δεν κάνω λάθος, η ARM τα αγοράστηκε πιο μετά από την Intel, τα chips πάνω στα τηλέφωνα μας είναι από την ARM. Οπότε εσέναν το vision σου, σχετικά με το technology transfers, πώς θα ήθελες να δεις την Κύπρο σε 5 ή 10 χρόνια με τον αντίκτυπο που να έχει το πρόγραμμα, επειδή είπες ότι η γέφυρα είναι μόνο η αρχή. Πολύ καλή ερώτηση σου και πολύ καλό και το παράδειγμα. Όντως το 60 ξεκινήσαν τρεις φίλοι με το όραμα να βάλουν την γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην υπηρεσία της Βρετανικής Βιομηχανίας. Και πέραν των παραδειγμάτων που έθεσες, έχουν ακόμα ένα σωρό άλλα
άλλες επιτυχίες. Έχουμε, όπως είπα πριν, καλών επίπεδων έρευνας. Καλή γνώση παράγεται στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά μας κέντρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε σχέση με πριν μερικά χρόνια, σήμερα έχουμε και ένα πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Πέραν των μεγαλύτερων αριθμών πανεπιστημίων, έχουμε και 6 κέντρα αριστείας τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, αλλά και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενισχύεται αυτή η παραγωγή καλής γνώσης. Έχουμε πλέον και τον εμπειρογνώμονα, τον Tom Hockaday, ο οποίος θα ξεκινήσει από την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για μεταφορά γνώσης. Και θα μας υποβάλει τις εισηγήσεις του για το πώς μπορούμε και τι χρειάζεται να γίνει ακριβώς για να μπορέσει αυτή η μεταφορά γνώσης να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί. Mm-hmm. Άρα, έναν το κρατούμενο. Το δεύτερο, σίγουρα με την εμπειρογνωμοσύνη που φέρνει, διότι πέραν το ότι έχει υποστηρίξει την αξιολόγηση άλλων θεσμικών πλαισίων, άλλων χωρών, έχει σχεδιάσει και χρηματοδοτικά προγράμματα και έχει μάλιστα συμμετέχει και σε ομάδες που συμμετείχαν σε, ή μάλλον διαπραγματεύτηκαν εμπορικές συμφωνίες, ειδικά για spin-outs και spin-offs. Με αυτήν όλη τη γνώση που φέρνει, θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και υπηρεσίες για να λειτουργήσει το Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, για να μπορέσουμε να παρέχουμε και εμείς αυτές τις υπηρεσίες ως ΙΔΕΚ στο οικοσύστημα και να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε να αξιοποιηθεί αυτή η καλή γνώση που παράγεται στο οικοσύστημα μας. Μέσα από τις επενδύσεις που έγιναν, ειδικά στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής, το πρόγραμμα πλαίσιο Restart, έχουμε έναν πολύ πιο ανεπτυγμένο οικοσύστημα σήμερα. Η δική μας η εκτίμηση και μέσω Διεθνή Συμβουλευτικού Οίκου που έχουμε αναθέσει να μας κάνει μια αξιολόγηση της επένδυσης είναι ότι έχουμε το μίσο που έχουμε, όπως το αποκαλούν, close to market innovation. Θεωρούμε ότι it is about to happen, χρησιμοποιώ το λεκτικό που χρησιμοποίησαν οι σύμβουλοι μας. Άρα, με τον Tom και την ομάδα του ΙΔΕΚ, ευελπιστούμε ότι με τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και την αναθεώρηση και την αξιολόγηση και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου θα μπορέσουμε πλέον να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες που να ευνοούν την εμπορική αξιοποίηση. Θέλουμε να τις ενσωματώσουμε, θέλουμε να τις κάνουμε μέρος του όλου πλαισίου χρηματοδότησης για να μπορέσουμε, απαντώντας στο ερώτημά σου που πρέπει να στοχεύσουμε σε 5 χρόνια, να έχουμε και εταιρείες οι οποίες ξεκίνησαν μέσα από τον ερευνητικό ακαδημαϊκό χώρο και οι οποίες εξελίχθηκαν και έφεραν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Και πάντα με τη διεθνή στόχευση που έχουμε πει. Εξαιρετικά. Οπότε, αν τούτο φέρνουμε στο άλλο το κομμάτι. Στα benefits τα οποία κάνετε list με την ανακοίνωση ότι είναι οι στόχοι να πετύχετε. Όταν να τα διαβάσω και να τα αναλύσουμε. Mm-hmm. Έχουμε το πρώτο που λέει θα επιφέρουν μακροπρόθεσμα ωφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Το νομίζω μόλις μου το απάντησες. Επειδή έχουμε νέα patents, νέα καινοτομία, νέα τεχνολογία, η οποία θα γίνεται exported είτε στα spin-outs που αναφέραμε πριν, είτε μέσω licensing, είτε και μέσω των εταιριών μας, οι οποίες θα γίνονται πιο καινοτόμες. Η ενίσχυση της ιδιωτικής επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία. Απαντήσαμε το. Mm. Το τρίτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ενδυνάμωση συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πολύ σημαντικό και είναι απαραίτητο για τη μεταφορά γνώσης. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι ο δημόσιος τομέας, δηλαδή τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας κέντρα που είναι δημόσια χρηματοδοτούμενα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε με ιδιωτικές επιχειρήσεις για να μπορεί ακριβώς να υπάρχει τη μεταφορά γνώσης, αλλά και την εμπλοκή του δημόσιου τομέα. Ο επικεφαλής επιστήμονας προεδρεύει για της Επιτροπής, συντονίζει μάλλον την Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας των Υπουργείων, από την οποία αναμένουμε ότι θα δραστηριοποιήσουμε και το δημόσιο τομέα να συμμετέχει στην προσπάθεια που γίνεται για ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο. Ο λόγος που το έκανα emphasize, που το ετώνησα, είναι επειδή
σε οποιοδήποτε established οικοσύστημα έχουμε, υπάρχει τούτη συνεργασία. Δηλαδή, στο Ισραήλ είδαμε τις ιδιωτικές εταιρείες, είτε σε cyber security, είτε σε άλλους τομείς, να έχουν μια στενή συνεργασία με το στρατό. Η Silicon Valley ξεκίνησε το semiconductor industry, που την Αμερικάνικη αεροπορία που κάνει τεστ για τα dashboard system των αεροσκαφών της στη Σάντα Κλάρα. Οπότε είναι ένα πάρα πολλά σημαντικό κομμάτι. Και τούτα τα benefits φαντάζομαι έχουν και κάποια key performance indicators, KPIs, τα οποία αναμένουμε να βελτιώσουν και τους δείχτες, τους διεθνείς δείχτες που μας αξιολογούν πάνω στο competitiveness μας, πάνω στο innovation μας, όπως είναι το DESI, το World Economic Forum World Competitiveness Report, αλλά και το European Innovation Scoreboard, που είναι η βάση την οποία χρησιμοποιείται. Ως τώρα πάμε καλύτερα από πριν, είμαστε χαμηλά ακόμα, οπότε να θέλω να το σχολιάσουμε τούτο. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, και συγκεκριμένα σαν follow-up question, στο κομμάτι του human capital. Λοιπόν, πριν να σου απαντήσω για το European Innovation Scoreboard, να μου επιτρέψεις να πω κάτι για το θέμα που ανέφερες της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στους σχεδιασμούς μας. Φαίνεται ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες ως χώρα στο κομμάτι έρευνα και καινοτομία για τις τεχνολογίες dual use, διτής χρήσης, οι οποίες έχουν εφαρμογή τόσο και στο στρατηγό τομέα όσο και στο μη στρατηγό, για τη εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινού. Άρα είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε, γι' αυτό και έχουμε υπογράψει το μνημόνιο συναντήληψης με το Υπουργείο Άμυνας, ο ΣΥΔΕΚ. Το θέμα του European Innovation Scoreboard, ακριβώς όπως το είπες, είναι εκείνο που βλέπουμε όσον αφορά τις επιδόσεις μας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε moderate innovator, δεν είμαστε μακριά από το να μπούμε στην κατηγορία strong innovators. It's about to happen. It's about to happen. Είναι πολύ σημαντικό και δίνεις μου την ευκαιρία να πω επίσης ότι μέσα από την επένδυση του προγράμματος Restart 130 και εκατομμύρια την προηγούμενη προγραμματική, αλλά και με τις επιτυχίες που είχαν οι κυπριακοί φορείς στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, με 290 και εκατομμύρια που έφεραν στη χώρα έναν τρίτο από το ποσό αυτόν, διατέθηκε σε SMEs, που δείχνει ότι οι SMEs μας έχουν ικανότητα να ερευνήσουν και να καινοτομήσουν. Με όλα αυτά που έχουν διατεθεί είτε εθνικά είτε από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, έχουμε ένα πολύ πιο προηγμένο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, ένα πολύ πιο μεγάλο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, από το οποίο αναμένουμε ότι θα μπορέσει να αντλήσει ακόμα περισσότερα στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, το Ορίζοντας Ευρώπη, με συνολικό προπολογισμό 95,5 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν ευκαιρίες σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, από βασική έρευνα μέχρι το European Innovation Council, το οποίο παρέχει χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε εταιρείες, σε deep tech, να φέρουν προϊόντα και υπηρεσίες καινοτόμες στην αγορά. Άρα, παραπάνω για disruptive technology που μιλούμε τώρα. Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο η Ευρώπη γνωρίζει και έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να κάνει περισσότερα, γιατί παράγεται πάρα πολύ καλή γνώση, να αξιοποιείται εμπορικά, ακριβώς το ίδιο η πρόκληση που έχουμε και εμείς στο δικό μας οικοσύστημα. Άρα παρακολουθούμε την εξέλιξη του οικοσυστήματος, είμαστε κοντά να μπούμε στην κατηγορία strong innovators, μεγαλύτερο οικοσύστημα, έχει ακόμη δυνατότητες, αλλά και κάποιες αδυναμίες τις οποίες επιχειρούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε συγκεκριμένα θέματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το οικοσύστημα να εξελιχθεί περαιτέρω. Και όσον αφορά και το κομμάτι του human capital, ναι, είναι κάτι το οποίο και εκείνον μετριέται από το European Innovation Scoreboard. Γι' αυτό και μέσα από τα προγράμματα γέφυρα δίνουμε και την ευκαιρία σε νέους ερευνητές να αναλάβουν ρόλους συντονιστών έργων, να πάρουν πρωτοβουλίες, να δραστηριοποιηθούν, να δώσουμε ευκαιρίες να επιστρέψουν στην Κύπρο και κάποιοι να μπορέσουν να παράξουν το έργο τους από εδώ.
Και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της νέας προγραμματικής θα κάνουμε ακόμα περισσότερα για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό τόσο στα ερευνητικά μας κέντρα αλλά και στις επιχειρήσεις που καινοτομούν. Γι' αυτό που αισθάθηκα πάνω στο Human Capital συγκεκριμένα, είπες κάτι το οποίο θεωρώ κλειδί, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δημιουργούμε νέους innovation leaders που δίνουμε το initiative. Το δεύτερο το κομμάτι είναι το repatriation of talent. Δηλαδή να φέρουμε το ταλέντο μας από το εξωτερικό πίσω Κύπρο. Και πάνω σε το κομμάτι έγινε και μια μελέτη πριν αρκετά χρόνια από την Annalisa Xenian του Πανεπιστημίου Berkeley, το οποίο και γράφτηκε ένα βιβλίο που ονομάζεται The New Argonauts, οι νέοι αργοναύτες, που λέει για το ταλέντο, πώς πάει στο εξωτερικό, κάνει innovations, μαθαίνει πράγματα, πιάνει την γνώση και μετά φέρνει το technology knowledge, κάνει το transfer, φέρνει πίσω στη χώρα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε repatriation of talent. Ήδη έχουμε αρκετούς ταλαντούχους, νέους και νέες, Άλεξ Λοϊζού της Τρούβα, Βίκτορ Τροκούδης της Πλαμ, Χριστίνα Καραπατάκη που εμβίσει στην Αμερική ή ο Κυριάκος Ελευθερίου που εμπήκε στο Y Combinator και άλλοι πολλοί οι οποίοι καταφέραν τρομερά πράγματα στο εξωτερικό και με τον δικό τους τρόπο βοηθούν πίσω τη χώρα μας. Οπότε το repatriation ή έστω και ο knowledge transfer από τον άτομα πίσω στο εξωτερικό, από τον άτομα πίσω στην Κύπρο, είναι πάρα πολλά σημαντικό κομμάτι. Οπότε, having said that, νομίζω εκαλύψαμε και τα benefits, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις που έλαβαμε από το κοινό, οπότε είναι το δύσκολο το κομμάτι της συνέντευξης. Οπότε θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα να δούμε τις ερωτήσεις μας. Ωραία. Καλώς ορίσατε πίσω στο Future Talk. Σήμερα είμαστε με τον Θεόδωρο Λουκαίδη, τον Director General του ΙΔΕΚ. Στην αρχή είδαμε τα προγράμματα, τα τέσσερα προγράμματα που προσφέρει η γέφυρα, το νέο funding των 15 εκατομμυρίων. Είδαμε τα benefits στην οικονομία. Τώρα έχουμε κάποιες ερωτήσεις του κοινού. Οπότε αν έχετε σημειωμένες, έχεις τα notes σου, we are ready to go. Λοιπόν, οι ερωτήσεις χωρίζονται, όπως βλέπω εδώ, σε 5 ενότητες. Έρευνα στις επιχειρήσεις, νησίδες αριστείας, καταρτισμός προϋπολογισμού, στήριξη για startups, θέματα ισότητας φύλου. Τούτες τις ερωτήσεις να πούμε ότι πιάσαμε τις που το κοινό, ευκήγαινε ένα call, LinkedIn, Facebook, μέσα κοινωνικές δικτύωσεις κτλ. Τις προηγούμενες μέρες, οπότε είναι ερωτήσεις που έλαβαμε από τον κόσμο. Πάμε λοιπόν στην έρευνα στις επιχειρήσεις. Έχει πολλά σκέλη τούτη ερώτηση. Λοιπόν, τι είδους έρευνα μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για να πάρει έργο? Πόσο εύκολο είναι να πάρει τα λεφτά μια επιχείρηση χωρίς προηγούμενα έργα και έρευνες? Πρέπει ο συντονιστής να έχει PhD? Είναι καλύτερα να συνεργαστώ με κάποιο πανεπιστημιακό αφού πρώτη φορά θα ασχοληθώ? Λοιπόν, μια επιχείρηση μπορεί να διεξάγει έρευνα που να εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ακόμη και μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, και η οποία εφαρμόζεται σε τομείς προτεραιότητας όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η οργία και τα τρόφιμα, το δομημένο περιβάλλον, οι κατασκευές και η υγεία. Επίσης, μπορεί να έχουν εφαρμογές αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε οριζόντιους τομείς προτεραιότητας όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, το γνωστό ICT και η αειφορία των περιβάλλων. Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, ενθαρρύνεται η συνεργασία με κάποιον πανεπιστήμιο, ερευνητικών οργανισμών ή άλλη επιχείρηση και φορέα. Και μας παίρνει πίσω στο προηγούμενο σκέλος που συζητήσαμε, όσον αφορά τη μεταφορά γνώσης. Ακριβώς με αυτές τις συνεργασίες επιτυχάνεται η μεταφορά γνώσης. Ο συντονιστής δεν είναι απαραίτητο να έχει διδακτορικό τίτλο. Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει κάποια προηγούμενη εμπειρία με ερευνητικές δραστηριότητες και διαχείριση έργων έρευνας και καινοτομίας. Ερώτηση 2. Είναι δυνατή συμμετοχή νεοσύστατης επιχείρησης σαν συντονιστής έργου στο πρόγραμμα έρευνας της επιχείρησης? Στη νέα πρόσκληση του προγράμματος έρευνας της επιχειρήσης μπορούν να συμμετέχουν και να συντονίζουν έργα νεοσύστατες επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν προϊόντα υπηρεσίες, εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλων εργασιών και έχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον 2 ετών.
Βεβαίως υπάρχουν άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Proof of Concept, στα οποία μπορεί να συμμετέχει μια νεοσύστατη επιχείρηση υπό προϋποθέσεις, είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόμενος φορέας. Okay. Τρίτη ερώτηση, τελευταία του της ενότητας. Πόσος χρόνος αναμένεται να χρειαστεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι και την υπογραφή του συμβολαίου έργου, δεδομένης της εισαγωγής της διαδικασίας consensus reporting σε πιλωτική βάση? Το consensus reporting είναι καινούργιο μέρος των προτάσεων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, είναι όντως νέα διαδικασία που έχουμε εισάγει στη βάση βέλτιστης των πρακτικών που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα την εφαρμόσουμε πιλωτικά στο πρόγραμμα έρευνα στις επιχειρήσεις, να την αξιολογήσουμε με σκοπό να την εφαρμόσουμε και σε άλλα προγράμματα της νέας προγραμματικής. Παρότι είναι νέα διαδικασία, θα εφαρμοστεί πιλωτικά, όπως είπα, όμως δεν αναμένουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα θα διαφέρουν σε σχέση με μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιήσε το Ίδρυμα στο παρελθόν. Okay. Πάμε στις νησίδες αριστείας. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για ποιο λόγο στηρίζονται οι κάτοχοι διδακτορικού μέχρι 7 χρόνια και όχι αυτοί μέχρι 12, αφού έχουν περισσότερη εμπειρία για να συντονίσουν ένα τέτοιο έργο? Καταρχάς, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποκτήσης του διδακτορικού του στήλου. Κάθε ερευνητής και κάθε ερευνήτρια μπορεί να υποβάλει και να συντονίσει πρόταση, ενώ η αξιολόγηση θα γίνει στην ίδια βάση, ανεξαρτήτως αν είναι συντονιστής έργου ο νέος ερευνητής, ερευνήτρια ή δεν είναι. Θεωρούμε όμως ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίξουμε ερευνητές και ερευνήτριες με τρόπο που θα ενισχύσει τη σταδιοδρομία τους και θα διευκολύνει την ένταξή τους στο οικοσύστημα της χώρας σε βάθος χρόνου. Η επιλογή των 7 ετών έγινε με βάση πρόνοιες οι οποίες υπήρχαν και σε παλαιότερες προσκλήσεις στο πρόγραμμα Διδάκτορ. Για ερευνητές που έχουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία πέραν των 7 ετών, έχουν ήδη δοθεί αντίστοιχες ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια, όταν και αυτοί ήδη βρίσκονταν σε αυτό το στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας. Όπως είπα πριν, μέσα από τα προγράμματα Διδάκτορ που προκήρυξαν το Ίδρυμα στο παρελθόν και μέσα στο πλαίσιο του Restart. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πλέον ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα και πιο ανεπτυγμένο, αναμένουμε ότι η συνολική επένδυση σε έρευνα και καινοτομία θα αυξήσει και την απορρόφηση του επιστημονικού προσωπικού, των νέων ερευνητών, νέων ερευνήτριων. Όπως είπαμε και πριν, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν κάποιοι πίσω να συνεχίσουν το έργο τους από την Κύπρο. Ερώτηση 5. Μπορεί να λάβει χρηματοδότηση μία πρόταση που εμπίπτει σε ψηλότερο technology readiness level? Αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης? Οι αξιολογητές καλούνται να αξιολογήσουν τις προτινόμενες δράσεις της κάθε πρότασης και το κατά πόσο αυτές εμπίπτουν στα συγκεκριμένα TRLs του προγράμματος. Αν η πρόταση κριθεί ως μη συμβατή με τους στόχους του προγράμματος, τότε ο αξιολογητής δεν θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των επόμενων κριτηρίων. Τα προγράμματα, αξίζει να πούμε εδώ, ότι σχεδιάστηκαν με ειδική στόχευση και συγκεκριμένα TRL, ώστε να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και να καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριότητων έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα στο πρόγραμμα Νησίδες Αριστείας, που στόχο έχει τη στήριξη της επιστημονικής αριστείας και την παραγωγή καλής γνώσης στη χώρα, με προοπτική τη μεταφορά της στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων. Για τη στήριξη υψηλότερων TRLs, οι φορείς έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα στο πρόγραμμα έρευνα στις επιχειρήσεις με TRLs 4-7. Στόχος λοιπόν είναι η αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των προγραμμάτων, αλλά και η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για σκοπό να επιτέχουμε τη μεταφορά γνώσης. Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και πριν, έχουμε ανακοινώσει τη συνεργασία μας με τον εμπειρογνώμονα, είναι ένας από τους στρατηγούς μας στόχους και θα ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια περαιτέρω μέσα στην νέα προγραμματική. Okay. Ερώτηση 6. Θα αξιολογηθεί το βιογραφικό του νέου ερευνητή ως συντονιστής ή μετρά περισσότερο η ιδέα και το έργο που προτείνεται? Είναι καλύτερα να μπει κάποιος πιο έμπειρος αν ο νέος στην ομάδα μας δεν έχει δημοσιεύσεις και εμπειρία με ερευνητικά?
όπως έχω αναφέρει, η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει στην ίδια βάση, ανεξαρτήτως αν ο συντονιστής έργου είναι νέος ερευνητής ή όχι. Τα κριτήρια αξιολόγησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι τρία. Η αριστεία, όπου κρίνεται η ποιότητα των στόχων του έργου, με βαρύτητα 50%. Η προστιθέμενη αξία και όφελος, όπου κρίνεται ο αντίκτυπος, με βαρύτητα 20%. Και η υλοποίηση, με βαρύτητα 30%. Στο πλαίσιο του κριτηρίου της υλοποίησης, οι αξιολογητές θα κληθούν να κρίνουν μεταξύ άλλων την πληρότητα, την ποιότητα, την ικανότητα του δικτύου συνεργασίας για τη διεκπαιρέωση του έργου και την υλοποίηση των προτινόμενων στόχων, τόσο σε επίπεδο φορέων αλλά και ατόμων. Η τελική βαθμολογία που θα προκύψει είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης στη βάση των κριτηρίων και της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. Συνεπώς, παρόν που το ΙΔΕΚ ενθαρρύνει και επιβραβεύει το συντονισμό έργων από νέους ερευνητές, η απόφαση για ορισμό συντονιστή έργου εναπόκειται στις ερευνητικές ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καταρτισμό προϋπολογισμού, ο οποίος έτυχε κάποιες απλοποίησεις με νέες διαδικασίες. Ερώτηση 7. Πολύ καλή απλοποίηση για τον προϋπολογισμό, αλλά γιατί μόνο 40% επί των αμοιβών για υπόλοιπες δαπάνες? Τι συμβαίνει με τα υπερκεφαλικά, τα overheads, να τα πούμε και στην αγγλική? Αυτό θα ισχύει και στις επόμενες προσκλήσεις? Η απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού και δήλωσης δαπανών αμοιβές προσωπικού συν 40% επί των αμοιβών προσωπικού για κάλυψη των υπολείπων δαπανών ορίζεται σαν μία από τις απλοποιημένες μεθόδους υπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων και του επιχειρησιακού προγράμματος Θάλια 2021-2027, μέσα από το οποίο χρηματοδοτούνται τα συγκεκριμένα προγράμματα. Κατόπιν ανάλυσης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις προηγούμενες προσκλήσεις του προγραμμάτων τα οποία έχουμε ανακοινώσει, επιβεβαιώθηκε ότι ο μέσος όρος των υπολείπων δαπανών ως ποσοστών των αμοιβών προσωπικού κυμαίνεται γύρω στο 40%. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή βάσει στατιστικής ανάλυσης, που η συγκεκριμένη μέθοδος υιοθετήθηκε για τα συγκεκριμένα προγράμματα με το συγκεκριμένο ποσοστό. Τώρα, όσον αφορά τα υπερκεφαλικά, οι δαπάνες για υπερκεφαλικά περιλαμβάνονται στο ποσό που υπολογίζεται ως 40% επί των αμοιβών. Η ερώτησή σας κατά πόσον αυτό θα ισχύει στις επόμενες προσκλήσεις. Η πρόθεση του Ιδρύματος είναι να χρησιμοποιήσει απλοποιημένες μεθόδους όπου είναι αυτόν εφικτό και χρήσιμο. Να τονίσω ότι από τον Ιούνιο του 2020 υιοθετήσαμε επίσης και το δειγματοληπτικό έλεγχο δαπανών για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται εντός του πλαισίου Restart, νομίζω ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής θα αξιολογήσουμε φυσικά και επιπρόσθετες μεθόδους απλοποίησης και θα προχωρήσουμε με τους σχεδιασμούς μας αναλόγως και της εμπειρίας που θα αποκτήσουμε με την μέθοδο αυτή που εισάγουμε για πρώτη φορά. Mm-hmm. Ερώτηση 8. Στο 40% επί των δαπανών μπορούν να καλυφθούν έξοδα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Restart? Με τη συγκεκριμένη μέθοδο δηλώνονται και ελέγχονται μόνο οι αμοιβές προσωπικού. Στο 40% εμπίπτουν δαπάνες οι οποίες αφορούν επιλέξιμες κατηγορίες που προβλέπει η προκήρυξη των προγραμμάτων Restart. Μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αγορά υπηρεσιών, κάλυψη κόστου συμμετοχής ερευνητικών φορέων του εξωτερικού, μετακινήσεις στο εξωτερικό, αναλώσιμα, ειδικά έξοδα και υπερκεφαλικά. Το επόμενο διάστημα, το Ίδρυμα έχει προγραμματίσει ήδη σειρά δράσεων, όπως webinars και έγγραφα με συχνές ερωτήσεις, FAQs, με στόχο την παροχή διευκρινήσεων και παραδειγμάτων για τον καταρτισμό προϋπολογισμού. Mm-hmm. Πάμε σε στήριξη για startups, το αγαπημένο μας κομμάτι του Future Talks. Σε ποια από τα προγράμματα γέφυρα μπορούν να συμμετέχουν τα startups? Τα τελευταία δύο χρόνια το Ίδρυμα έχει στηρίξει σημαντικά το οικοσύστημα των startups με τις επενδύσεις που είχαμε μπει στην αρχή του προγράμματος πέραν των 20 εκατομμυρίων. Ειδικά όσον αφορά χρηματοδότηση pre-seed και seed, διατέθηκαν 10,5 εκατομμύρια. Τα προγράμματα γέφυρα στοχεύουν στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, έτσι ώστε να συνεχίσει η παραγωγή καλής γνώσης, ενώ επιπλέον αποτελεί και επένδυση σε ιδέες και τεχνολογίες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.
Αυτό αναμένεται να μας βοηθήσει να θέσουμε τις βάσεις για νέες τεχνολογίες, για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στο μέλλον. Τα startups μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν χρηματοδότηση στον πλαίσιο των νέων προσκλήσεων και έφυρα. Σε κάποιες από αυτές, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα έρευνας της επιχειρήσης, έχουμε ήδη καλύψει σε συγκεκριμένο ερώτημα το θέμα. Άρα υπάρχουν ευκαιρίες στο proof of concept επίσης, όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι μέσα από τις χρηματοδότησεις αυτής η στόχευση είναι η ερευνητική αριστεία και η ενίσχυση της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη στις επιχειρήσεις της χώρας. Mm-hmm. Τελευταίο, last but not least, πάρα πολύ σημαντική ενότητα, θέματα ισότητας φύλου. Τελευταία ερώτηση 10. Πώς διασφαλίζεται η ισότητα φύλου στα προγράμματα γέφυρας του Ιδρύματος? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας είναι από τους πρώτους φορείς στην Κύπρο που δημιούργησε σχέδιο ισότητας φύλου, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος το 2018 και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έμφυλη ανισότητα στους τομείς λειτουργίας του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένους και του σχεδιασμού προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Τώρα, όσον αφορά τα συμμετοχή στα προγράμματα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2014 μέχρι το 2019, τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά τη συμμετοχή και των δύο φύλων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας των γυναικών ανέρχεται στο 16,1%, ενώ αυτών των ανδρών στο 18,9%. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Επιπλέον, μέσα από τη προγράμματα γέφυρα και κατά τη στοιχεία πρακτικών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων και έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση όλων των προτάσεων, δίνεται προτεραιότητα σε προτάσεις που βάσει της κρίσης των αξιολογητών έχουν ισορροπία φύλου, gender balance. Αυτό βεβαίως κρίνεται από τους αξιολογητές τόσο όσον αφορά το ερευνητικό έργο, αλλά και όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας του έργου με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών. Επίσης, επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι, όπως είπαμε πριν για τους νέους ερευνητές, ότι είναι το 7 χρόνια, δίδουμε επίσης το δικαίωμα να επεκταθεί αυτόν η περίοδος η χρονική σε περίπτωση που υπάρχουν διαλύματα καριέρας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση άδειας μητρότητας, γονική άδεια ή και άλλες περιπτώσεις τις οποίες αξιολογούμε. Άρα υπάρχουν, νομίζω, αρκετά που έχουν γίνει. Βεβαίως υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που είναι σημαντικό όμως να πούμε εδώ είναι ότι χρειάζεται περισσότερα νέα άτομα, αγόρια και κορίτσια, να ακολουθήσουν το δρόμο της έρευνας, της καινοτομίας, να είναι να το θεωρήσουν επάγγελμα τόσο στον τομέα το STEM αλλά και ευρύτερα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερη καλή βάση πάνω στην οποία να χτίσουμε αυτή την εξέλιξη του οικοσυστήματος. Και αφού μιλούμε και για τη συμμετοχή γυναικών, θέλουμε ακόμα περισσότερες κοπέλες να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης. Αρκετά σημαντικό κομμάτι τούτο. Είχαμε και ένα επεισόδιο, το επεισόδιο 4 του Future Talks με την Έλενα Στρούθου, η οποία μας είπε πώς να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά προς την κατεύθυνση του STEM, επειδή δυστυχώς και σαν χώρα, και σαν οικοσύστημα, έχουμε έλλειψη τεχνικών και τεχνολογικών ικανοτήτων σε software engineering, software development, engineering γενικότερα κτλ. Οπότε, με το να επενδύσουμε προς την αλλαγή κουλτούρα και να παροτρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με το STEM, επενδύουμε παράλληλα και στο μέλλον της Κύπρου και στο human capital της. Όταν κάνοντας μια σύνοψη, είδαμε σήμερα το ρόλο του ΙΔΕΚ στο τεχνολογικό και το οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου. Είδαμε πώς μπορεί να αλλάξει, να κάνει impact με τα νέα προγράμματα της γέφυρας. Είδαμε πιο σημαντικό το technology transfer plan που υπάρχει και τη γεφύρωση μεταξύ του ιδιωτικού με του δημόσιου τομέα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για ανάπτυξη κάθε οικοσυστήματος. Και παράλληλα, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομα τους, σαν οικοσύστημα, ναι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, θα συγκριθούμε με το Ισραήλ ακόμα, αλλά ένα οικοσύστημα, όπως ξέρεις εσύ αρκετά καλά,
θέλει δεκαετίες να αναπτυχθεί. Είμαστε μόνο 10 χρονών. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνανε αρκετά πράγματα. Και από την κυβέρνηση, και από τα startups, και από διάφορους άλλους φορείς. Όμως έχουμε ένα αρκετό δρόμο να διανύσουμε και θέλει υπομονή και προσπάθεια να το πράγμα. Όντως έτσι είναι. Έχουμε κάνει σημαντικά άλματα πρόοδου. Έχουμε βεβαίως αρκετό δρόμο μπροστά μας. Υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα για περαιτέρω εξέλιξη. Παίρνει δεκαετίες, σωστά το είπες, για να χτίσεις ένα οικοσύστημα. Νομίζω ότι βλέποντας το που ήμασταν πριν 7-10 χρόνια έχουμε κάνει μεγάλα άλματα leapfrogging όσον αφορά τις επιδόσεις μας. Σημαντικό να παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε, και αυτό πράττουμε στο ΙΔΕΚ, βλέπουμε και μαθαίνουμε από τους πιο ανεπτυγμένους, απορροφούμε τη γνώση όπου αυτό είναι δυνατόν και όπου μας δίνεται ευκαιρία. Εννοείται βεβαίως ότι επιβάλλεται να έχουν και τη δική μας ταυτότητα, να στηριζόμαστε πάνω στα δικά μας στοιχεία, τα δικά μας χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος μας, να ενδυναμώσουμε τις δικές μας δυνατότητες και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας, για να μπορέσουμε να γίνει η Κύπρος κόμβος έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή. Ελπίζουμε σύντομα. Πολλά σωστό το κομμάτι με τη δική μας ταυτότητα, παρεμπιπτόντως. Έτσι είναι ακριβώς. Πρέπει να στηρίζεσαι στα δικά σου δυνατότητες και να βελτιώνεσαι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η επένδυση του κράτους μέσω από το ΙΔΕΚ και των προγραμμάτων του έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για να δώσει όμως το οικοσύστημα πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έτσι ώστε να το επιτρέψει να συνεχίσει να παράγει το καλό του έργο. Έχουμε εισάγει νέα στοιχεία με γνώμονα τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τα οποία πιστεύουμε ότι θα κάνουν τη διαφορά όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται από το ΙΔΕΚ για απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επένδυση στην έρευνα και καινοτομία. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος και καταστά την Κύπρο πιο ανταγωνιστική σε διεθνείς επίπεδο, βοηθώντας άμεσα και έμμεσα την οικονομία της και την κοινωνία της. Οπότε θα κάνουμε ένα follow-up σε 5 χρόνια όπως είπαμε πριν. Πάνω στο, όπως πριν 9 μήνες είπαμε ήταν να ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα follow-up να δούμε πού είμαστε πάνω στο EIS και πάνω στο DESI. Θεόδωρε, ευχαριστούμε. Ήταν ένα αρκετά διαφορετιστικό επεισόδιο. Απαντηθήκαν και αρκετές ερωτήσεις του κοινού που μας έστειλαν. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας παρεμπιπτόντως. Ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, και ό,τι απορίες περαιτέρω υπάρχουν, το ΙΔΕΚ είναι πάντα στη διάθεση σας. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και στη σελίδα του ΙΔΕΚ που μπορείτε να απευθυνθείτε. Ευχαριστούμε. Έχω κάποια ερωτήματα. Κάποια σημαντικά ερωτήματα. Μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερη αγάπη? Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω? Μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας πριν να είναι πολύ αργά για τον πλανήτη? Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο μακριά? Τεχνολογία και άνθρωποι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Together we can. Sita Mobile Vodafone.